στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι στο ήθος της κυβέρνησης αριστεράς να κάνει χαρτοπεξία αντί για διάλογο. Δεν έχουμε πράγματι κρυμμένους ψάσους. Μιλάμε καθαρά, με ειλικρίνεια και ακούει η κοινωνία, ακούν και οι αγρότες, ακούν και τα τρακτέρ. Καμία αντίρρηση. Επαναλαμβάνω, με ειλικρίνεια συζητάμε τα πάντα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Να επανέλθουμε στον ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στο εξής. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι από τη μία μεριά υπάρχει ο λαϊκός κόσμος που αγωνίζεται τίμια για να κερδίσει τη ζωή, χαρακτηριστικά είπε, και από την άλλη εκείνοι που θέλουν να κυριαρχήσουν επάνω στους φτωχούς. Είστε ένας τέλεχος της αριστεράς που προέρχεται από συγκεκριμένο τμήμα της, την ανανεωτική αριστερά. Όλα τα χρόνια ήσασταν σε αυτό το χώρο. Αυτή η λογική, η φτωχή πλην τίμιοι απέναντι σε αυτούς που θέλουν να τους καταπιέσουμε, δεν τις έχετε κάνει τον προηγούμενο αιώνα κριτική? Να σας απαντήσω. Γιατί επανέρχεται ξαφνικά πάλι ως κυρίαρχη συλλογιστική της αριστεράς? Η ταξική πόλωση, δηλαδή από τη μια ολοένα και πιο πλούσιη μια συγκεκριμένη μικρή ομάδα και από την άλλη ολοένα και πιο φτωχότερη, σμπαραλιασμένη, οι άνθρωποι των λαϊκών τάξεων και των μεσαίων τάξεων, είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που τη διαχειρίστηκε ο νεοφιλελευθερισμός τόσα χρόνια και στη χώρα μας. Της ακραίας λιτότητας, της σκληρής λιτότητας και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους. Δεν είναι λοιπόν παλινδρόμηση σε έναν αναχρονισμό ως προς την διατύπωση των πραγμάτων, των κοινωνικών πραγμάτων. Δυστυχώς, ο νεοφιλελευθερισμός σπρώχνει τις κοινωνίες στον προηγούμενο αιώνα, στο 19ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται όμως νέες λύσεις. Χρειάζεται νέες λύσεις, βεβαίως. Και ευρύτερες λαϊκές, αν μου επιτρέπετε, ευρύτερες λαϊκές συμμαχίες. Δηλαδή, τα μετοπικά σχήματα του περασμένου αιώνα από την αριστερά δεν πρέπει να βρουν ανταπόκριση σήμερα στη στήριξη, ας πούμε, κάποιων μέτρων. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να μιλούμε με όρους όχι κομματικής κυβέρνησης, αλλά με όρους ενός μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Ούτε μερικά κόμματα αρκούν για να κυβερνήσουν μαζί μια χώρα σήμερα. Χρειάζεται ένα μπλοκ με κοινωνικές δυνάμεις. Οι αγρότες, να καταλάβουν τι γίνεται. Η νεολαία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι. Χρειάζεται μια σύγκληση όλων αυτών των ανθρώπων, των κοινωνικών δυνάμεων που η κρίση τους έχει σμπαραλιάσει. Και γι' αυτό είναι σαφές ότι η αριστερά εμφανίζεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως μια δύναμη η οποία προγραμματικά μπορεί να εκφράσει αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Ενώ η κεντροδεξιά και πολύ περισσότερο η δεξιά με την πιο σκληρή έννοιά της εκφράζει ένα τμήμα που αφορά τα μεγάλα συμφέροντα. Οι επιλογές λοιπόν του κόσμου σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι επιλογές με κοινωνικό πρόσημο. Δεν είναι ουδέτερες επιλογές. Δεν είναι επιλογές που έχουν να κάνουν με τα φιλάνθρωπα αισθήματα κάποιου που κυβερνάει. Πάντως, και δεύτερον, ναι, και έχει σημασία. Πέρσι στην Ελλάδα υπήρξε μια αλλαγή με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε δυσκολίες σε ένα σκοτάδι στην Ευρώπη που υπήρχε και σε μια επιλογή που έγινε από τους πιστωτές να τιμωρήσουν την Ελλάδα και στο πρόσωπό της να προειδοποιήσουν τις άλλες χώρες να μην κουνηθούν το Ευρωπαϊκό Νότου. Φέτος κάτι αλλάζει στην Ευρώπη και έχει συμβάλει η Ελλάδα στο να αλλάξει κάτι στην Ευρώπη και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Γιατί αν τον Ιούλιο εμείς λέγαμε γεια σας και τα διπλώναμε και δεν παίρναμε τις ευθύνες μας, τις πατριωτικές και τις κοινωνικές ευθύνες μας, σήμερα ούτε Πορτογαλία θα υπήρχε, ούτε Ισπανία να θέτουν ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργούνται νέες κυβερνητικές πλειοψηφίες. Δεν είναι αμυντικοί όροι αυτοί? Τι είναι? Κάτω από αμυντικούς όρους δεν γίνεται και αυτή η αλλαγή στην Ευρώπη? Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, για παράδειγμα, που φαίνεται να είναι το αντίπαλο δέος στο επίπεδο της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης. Δεν είναι ένα πισωγύρισμα? Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο η σοσιαλδημοκρατία και δεν είναι η παλιά σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία υπόκειται σήμερα μεγάλες διαφοροποιήσεις και αλλαγές και εσωτερικές συγκρούσεις. Σας υπενθυμίζω ότι στην Πορτογαλία κυβερνούν κόμματα τα οποία κατά τη τυχαία προς την Ελλάδα είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι το πιο από την ευρεία έννοια. Ναι, με την ευρεία έννοια. Έτσι, για κατάλληλο ο κόσμος λέμε. Ναι. Ποιοι κυβερνάνε σήμερα εδώ και ένα μήνα την Πορτογαλία? Ναι. Αυτό συμβαίνει. Είδα τα αποτελέσματα μόλις τώρα των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία. Ο εκπρόσωπος του Μπλόκο, που είναι ένα κόμμα που έχει ιδεολογικές ενταγμένες με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, τετραπλασίασε το ποσοστό του, λέει.
δεν σε στενά το παίξω κομματικά. Στην Ισπανία, το Ποντέμος. Και λέει ο εκπρόσωπος ο Ιγκλέσιας του Ποντέμος, κυβέρνηση με τους σοσιαλιστές, έστω και μειοψηφίας. Λέει, θέλω να πω, πράγματι, από κάτω είμαστε, προσέξτε. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει υποστεί μια ρογμή, αλλά είναι ακόμα κυρίαρχος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα τι θα κάνουμε, δεν θα δώσουμε μάχη, δεν θα αμφισβητήσουμε την ηγεμονία του. Θα πούμε γεια σας, θα πάμε σπίτι μας. Δεν αρκούν όμως, κύριε Φίλη, μόνο οι ταμπέλες και οι αυτοπροσδιορισμοί. Δηλαδή το να επικαλείσαι και να λες ότι ανήκω στην αριστερά, γιατί υπάρχει και μια άλλου είδους κριτική η οποία γίνεται αριστερά σας, όπου λέει ότι μόνο στην ταμπέλα είσαστε, μόνο στο όνομα είσαστε, οι πολιτικές τις οποίες ασκείτε, λέγοντας βεβαίως ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε αλλιώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα μνημόνια, να μην ρίξουμε τη χώρα στα εμείς βράκια. Δεν λέμε, και ξέρετε, δεν μπορούμε αλλιώς, λένε, δεν ψάχνουμε για αλλιώς. Και σας λένε αυτό, μάλιστα, λέμε, ότι υιοθετείτε την ίδια λογική για την οποία τους κατηγορούσατε εσείς προηγουμένως. Και αυτοί λέγανε, λοιπόν, να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Να απαντήσω. Τι να κάνουμε με τα πόλου ψυχής, παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Το ίδιο λέτε και εσείς. Δεν λέμε το ίδιο, όχι. Εμείς δεν είμαστε μια δύναμη η οποία ψάχνει για άλοθη. Δεν είμαστε μια δύναμη η οποία έχει πει, όπως λέγανε οι άλλοι, ότι κι αν δεν υπήρχε ο νεοφιλελευθερισμός και το μνημόνιο, θα έπρεπε να τα ανακαλύψουμε. Είμαστε μια λαϊκή, δημοκρατική δύναμη, η οποία τούτων δεδομένων, δηλαδή του ισχυρού συσχετισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αναζητούμε ρογμές για τα συμφέροντα, τα λαϊκά και τα δημοκρατικά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά είπατε ότι πήρατε ευθύνες μεγαλύτερες από τον πόη σας. Πήραμε ευθύνες που δικαιολογούνται από τον πόη μας. Όχι μεγαλύτερες, πατριωτικές. Πατριωτικές ευθύνες πήραμε. Για το λαό μας, για τους εργαζόμενους, για τους ανέργους. Είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός εχθές. Σωστή φράση χρησιμοποίησε, δεν θυμάμαι. Σωστή είναι. Αυτό κάναμε. Πάμε στη λογική. Αυτό κάναμε και όχι μόνο αυτό, και δημοκρατική αντίληψη πολιτική. Γιατί λέμε, ψηφίζουμε αυτό με το ό,τι συνέβη τότε τον Ιούλιο και πάμε σε εκλογές. Δεν είπαμε πως οι άλλοι ψηφίσαμε για 104 χρόνια και κριθήκαμε από το λαό. Και κρινόμαστε καθημερινά από το λαό. Όχι άπαξ, αλλά οι εκλογές που γίνανε πριν 4 μήνες δώσαν μια κατεύθυνση, δώσαν μια επιβεβαίωση, μια επιδοκιμασία και αποδοκιμασία. Και αυτά δεν ανατρέπονται με κάποιες κινήσεις μέσα σε 4 μήνες και με επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις και με τη δικτατορία των μίντια. Σίγουρα, θα πάμε και σε αυτό, κρατήστε το. Ανατρέπονται όμως από την ανάγκη του κόσμου. Αν δεν κατορθώσει η κυβέρνηση ή δεν κατορθώνει ή δεν κατορθώσει τελικά να υπερασπιστεί αυτούς για τους οποίους υποτίθεται ότι κυβερνάει, τότε δεν έχει κανένα νόημα, παραμένουν απλώς τα λόγια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η μάχη μας. Να υπερασπιστούμε αυτούς που εκπροσωπούμε. Και εκπροσωπούμε τους πολλούς στην κοινωνία. Γιατί αυτοί που διαλύθηκαν, που σμπαραλιάστηκαν από τα μνημόνια του νεοφιλελευθερισμού, είναι οι πολλοί, όχι οι λίγοι. Οι λίγοι είναι στην κυβωτό του ΝΟΕ μέσα. Έχουν διασωθεί. Γιατί να σας πιστέψω, κύριε Φίλη, κύριε Υπουργέ, όταν πίστεψα σε εσάς, ψήφισα εσάς, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η οικονομική μου κατάσταση, θα βελτιωθεί η καθημερινότητά μου και σε αυτό τον ένα χρόνο όχι μόνο δεν το είδα, αλλά ανησυχώ ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν και χειρότερα. Λοιπόν, από πού θα αρπαχτώ, πού θα κρατηθώ για να μπορέσω να δώσω είτε πίστοση χρόνου, ναι, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρώτα το χρόνο που πέρασε δεν είχαμε την καταστροφολογία που μας λέγανε οι αντίπαλοι. Ούτε οι τράπεζες πέσανε έξω, ούτε αυτά που λένε όλα γίνανε, ούτε τα κόκκινα δάνεια τα πήραν οι γήπες. Αντιθέτως, έχουμε μια πολιτική δύσκολη, επαναλαμβάνω, μέσα σε σκληρούς ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Το σημαντικότερο, με μια τρόικα εσωτερικού η οποία έχει σκυλιάσει, έχει λυσάξει, μήπως και υπάρξει αλλαγή στη χώρα μας, και δίνουμε τις μάχες. Με λάθη, καμιά αντίρρηση. Με απειρίες, καμία αντίληψη. Με αδυναμίες, καμία αντίρρηση. Με διασπάσεις. Αλλά με διασπάσεις που αντιπροσωπεύουν λάθη. Λάθη εκτιμήσεων. Καμία αντίρρηση. Αλλά όμως με εμπιστοσύνη στο λαϊκό παράγοντα. Εκλογές κάναμε. Δεν κρυφτήκαμε. Δεν πήγαμε σε σχήματα που λέγανε οι άλλοι δίθεν οικουμενικά για να κρύψουμε τις διαφωνίες. Όχι. Και ο λαός ψήφισε και ο λαός θα παρέμβει όταν χρειαστεί με τον τρόπο που θα κριθεί κατάλληλος. Για τα μίντια που συζητήσατε και που είπατε μόλις πριν από λίγο, σας κατηγορούν και λένε ότι εσείς δεν θέλετε να σπάσετε τελικά την διαπλοκή, θέλετε να δημιουργήσετε μια καινούρια διαπλοκή με τον νέο νόμο. Με εσάς να έχετε τον κύριο Λόλο. Με εσάς να έχετε τον κύριο Λόλο. Και να λέει ότι ο Υπουργός να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει τις πόσες άδειες. Να διαπραγματεύεται. Ακριβώς για να αποφασίσει πόσες άδειες θα δοθούν. Και με ποια λογική, ας πούμε, θα πρέπει να είναι τέσσερις ή πέντε, ή τέλος πάντων να δεχτούμε ότι έχει καλές προθέσεις ο Υπουργός. Μάλιστα.
Δεν μπορείς όμως να βάζεις ένα τέτοιο πλαίσιο και να επαφίεσαι στις καλές προθέσεις του Υπουργού. Θα σας απαντήσω αμέσως. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση. Τη χρονιά που μας πέρασε ασκήθηκε μια κριτική ότι φτιάχνετε μια κομματική ΕΡΤ. Επιβεβαιώθηκε αυτό? Είναι κομματική ΕΡΤ που εργάζεστε? Έχει να κάνει με την ΕΡΤ που ξέρατε? Δεν νομίζω. Δεύτερον, μας λένε τώρα ότι δεν θέλουν να υπάρξει αδειοδότηση, διότι είναι ευρύ το φάσμα το ψηφιακό. 100% να πάρουν άδειε. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, διότι μια επιχείρηση έχει υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν και τους εργαζόμενους, αλλά κυρίως αφορούν τη διαφάνειά της. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κανάλια τα οποία θα χρηματοδοτούνται από άδειλους, από μυστικούς πόρους. Πρέπει να είναι καθαρά τα χρήματα. Από πού τα παίρνεις, τι εξυπηρετείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, το κριτήριο της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μια επιχείρηση παντού και ειδικότερα και ιδιαίτερα στον χώρο των μίντια. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε καταχρεωμένα κανάλια με θαλασσοδάνεια, με ύποπτες συναλλαγές. Αυτά θα εκαθαριστούν. Η δικαιοσύνη, από ό,τι ξέρω, έχει αρχίσει, το διαβάζουμε σε εφημερίδες, να διερευνά. Ξέρετε ότι ένα μέρος της κατάρρευσης των τραπεζών, του συστήματος της τραπεζοκρατίας στη χώρα μας, ήταν η ιστορία με τα κανάλια, το παιχνίδι που παίχτηκε και το οποίο αφορά και τον ελληνικό λαό, διότι εκεί μέσα παίχτηκε και στα χρηματιστήρια το παιχνίδι, όπως θυμάστε. Πώς πρόκειται τον κόσμο να χάσει τα λεφτά του, τα κανάλια, μαζί με αυτούς που είχαν να παίξουν στα χρηματιστήρια για να κερδίσουν εις βάρος των πολλών. Μένει να το δούμε στην πράξη. Άρα λοιπόν. Μην τον αφήσουμε να φύγει. Όχι, άρα λοιπόν, για να θέλω να ρωτήσω. Άρα λοιπόν, για να είμαστε σαφείς, η μάχη για τη δημοκρατική ρύθμιση του χώρου της ραδιοτηλεόρασης είναι μάχη δημοκρατίας, δεν είναι μάχη να φτιάξουμε μια δεύτερη γενιά διαπλοκής. Ζητάμε να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, που είναι όλα τα κόμματα μέσα. Το σαμποτάρει η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Ο κ. Λεβέντης, ο οποίος είναι και κάτοχος της τηλεοπτικής τηλεόρασης, άδεια παλιότερα, όπως ξέρετε, είπε να πάρουν όλοι άδειε. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι, όπως θυμάστε, όπως βλέπετε, ένα σερβίς. Εμείς λοιπόν επιμένουμε να υπάρξει δημοκρατική ρύθμιση. Μάλιστα. Και ΣΟΡΟΥ. Παιδεία, δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι ο διάλογος για την παιδεία, στον οποίο έχετε ξεκινήσει. Εσείς λέτε ότι οι μειοψηφίες είναι αυτές που εμποδίζουν αυτό το διάλογο. Αν ευελπιστείτε και πιστεύετε ότι τέλος πάντων θα καταλήξει κάπου αυτό και δεν θα είναι κάτι προσχηματικό. Λοιπόν, ο διάλογος ξεκινάει χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις νομοθετικές. Έχουμε θέσει ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως είναι το ολοήμερο σχολείο παντού, όπως είναι η αναδιοργάνωση τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα μεταπτυχιακά και η έρευνα, όπως είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομική επιβίωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας και το να γίνει η εκπαίδευση, το σχολείο, από σχολείο της κρίσης, σχολείο της ανάπτυξης. Μετεγραφές. Και μετεγραφές, διότι εδώ υπάρχει άρα, ένα λοιπόν, θέμα. Άρα λοιπόν, όσοι εμφανίζονται να διαφωνούν με το διάλογο, εμφανίζονται με ένα σχήμα να διαφωνούν. Λίγο φαντασιακά. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που δεσμεύει κανέναν. Όλα τα συζητάμε. Κύριε Φίλη, μετεγραφές, ένα μεγάλο θέμα. Εδώ ανοίξατε πάλι ένα θέμα. Τι είχε γίνει? Ο προηγούμενος νόμος Λοβέρδου είχε πει ελεύθερες μετεγραφές. Έγινε το αδιαχώρητο στα πανεπιστήμια. Βγήκαν οι Βρετάνεις. Λέγανε οι Βρετάνεις τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν αποφάσεις μπορούμε. Δικαστηρίων. Μετά έρχεται ο προκάτοχός σας, ο οποίος λέει ο κ. Βαλτάς, και έβαλε κάποιους κόφτες, έβαλε κάποια κοινωνικά κριτήρια, έβαλε κάποια κριτήρια γενικότερα για το πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό. Και τώρα, μετά από την προχθεσινή συνάντηση που είχαν κάποιοι φοιτητές με την κυρία Αναγνωστοπούλου, είπε ότι όσοι έχουν το πέντε μόρια, θα μπορούν να μπαίνουν. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ουσιαστικά πάλι ξανανοίγουν οι μεταγραφές. Όχι, θα ακούσετε. Και το θέμα είναι αν δεν είναι η γνώση των πανεπιστημίων. Θα τα ακούσετε τώρα. Βεβαίως. Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πέρσι με υπουργεία του κ. Μπαλτά, θεσπίστηκε ένα καθεστώς όπου με βάση τις αιτήσεις τις σημερινές που είχαμε, ήταν περίπου 10.000 οι αιτήσεις, θα έπρεπε να μεταγραφούν περίπου 7.500 φοιτητές και φοιτήτριες. Όμως, μετεγράφησαν μόλις 4.500-5.000. Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός 2.500 φοιτητών, 3.000 φοιτητών, οι οποίοι με βάση τον ισχύοντα νόμο θα έπρεπε να μεταγραφούν. Γιατί δεν μεταγράφησαν? Διότι λόγω και της οικονομικής κρίσης η μεγάλη ζήτηση είναι στα μεγάλα πανεπιστήμια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς,
μείνανε οι θέσεις που έπαινε υπάρχουν προς την επαρχία κενές. Και δεν μπορούσε να φύγει ο κόσμος από εκεί να έρθει στην Αθήνα. Και λοιπόν, τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν, με βάση τον νόμο που υπάρχει, δεν αλλάζουμε τον νόμο, λέμε πρώτον, ότι όσοι έχουν ισοψηφίσει, είναι λογικό να μεταγραφούν. Αυτό συνέβαινε πάντοτε και παλιότερα όταν μπαίναμε στα πανεπιστήμια. Οι ισοψηφίσαντες θεωρούνται ότι έχουν δυνατότητα και δικαίωμα να μεταγραφούν. Αυτό το καθιερώνουμε. Το διευκρινίζουμε, το καθιερώνουμε. Δεύτερον, υπάρχει μια κατηγορία, πολλές κατηγορίες κοινωνικές λόγω της κρίσης, που στην κατεξαίρεση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων θα αντιμετωπιστούν. Η κρίση, ξέρετε, έχει πολλαπλασιάσει τις κοινωνικές ανάγκες. Και δεν είναι μόνο εισοδηματικού χαρακτήρα, είναι και άλλες ανάγκες. Και ιατρικές και. Να μην τα επαναλαμβάνω. Και είναι και οι πολίτεκνοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν επιπλέον προβλήματα, διότι και κάπως έχει κάποια χρήματα ως πολίτεκνος, δεν αρκεί, διότι έχει μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Άρα όλα αυτά, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επαναλαμβάνω, έχουμε τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε με κοινωνική ευαισθησία και χωρίς να υπάρξει φόρτωμα σε κανένα πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή σας μέρα. Λοιπόν,